Muchas gracias a los compañeros y compañeras de SYRIZA. Θα ήθελα να χαιρετήσω ιδίως τον πρέσβη της Βενεζουέλας, φίλο μου εδώ και πολύ καιρό, και την πρέσβυρα της Κούβας, την οποία γνώρισα σήμερα, αλλά ελπίζω ότι επίσης θα είμαστε φίλες για πολύ καιρό. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι μια παθιασμένη υποστηρίκτρια της Ελλάδας και για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό να έχουμε εκδηλώσεις στην Ελλάδα που μπορούμε να μιλήσουμε για την Λατινική Αμερική, για την αριστερά. Εγώ πάντα θα βρίσκομαι εδώ, παρότι δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα, πιστεύω ότι δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να βλέπουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη σήμερα γιατί έχουμε τον Ενρίκε Σαντιάγο μαζί μας, κάποιος που για μένα δεν είναι μόνο σημαντικός για το κόμμα μου και επίσης θα είναι κάποιος πολύ σημαντικός και στο μέλλον για την υπεράσπιση των ελευθεριών. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει πολύ δυνατός, έχει επιτύχει ο Πινοσέτ να συλληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκπληκτικός γιατί με αντέχει και τα προβλήματα που έχω με τον Ερντογάν. Είναι ένας άνθρωπος επίσης ο οποίος μας υπερασπίζεται συνεχώς, υπερασπίζεται ανθρώπους που φυλακίζονται παρά το γεγονός ότι και οι δύο είμαστε φεντεραλιστές. Θεωρώ ότι είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί του και μαζί με τη Λιλιάνα, την οποία τη γνώρισα στην Κολομβία. Βρεθήκαμε μαζί εκεί στην Κολομβία. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Θα ήθελα λοιπόν πάνω απ' όλα να σας πω ότι είναι πάντα τιμή μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Δεν έχω λόγια για να σας εκφράσω πόσο πολύ σας αγαπώ. Είστε σύντροφοί μου, είστε φίλοι μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον σύντροφό μου, τον κύριο Κατρούγκαλο, που είμαστε πάντα μαζί σε ό,τι χρειάζεται. Δεν θέλω να σπαταλήσω περισσότερο από το χρόνο σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Έλενα και τους υπόλοιπους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι γνωρίζω πως πρόκειται για μια κατάσταση πολύ περίπλοκη. Η αριστερά είναι διχασμένη και η έννοια της αριστεράς αυτή τη στιγμή είναι αρκετά περίπλοκη. Δεν ξέρουμε στην Ευρώπη αν διαχωριζόμαστε ανάμεσα στην αριστερά κόκκινη, πράσινη ή το αντίστροφο. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι η Λατινική Αμερική είναι πάντα ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα για εμάς και πάντα έχω εμπιστοσύνη σε ανθρώπους όπως ο Ενρίκε. Πήγε στην Κολομβία, διαπραγματεύθηκε, πήγε στην Αβάνα, διαπραγματεύθηκε και εκεί με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της αριστεράς ακριβώς και με ανθρώπους με τους οποίους είμαστε αναγκασμένοι να φτάσουμε στην ειρήνη, στην Κολομβία αλλά και σε άλλα σημεία του κόσμου. Στην Ευρώπη λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με το πώς μπορούμε να σταματήσουμε να επιμένουμε σχετικά με ζητήματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Σήμερα, σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε, είναι να σκεφτούμε και να εστιάσουμε στο ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και ότι η Λατινική Αμερική στην ουσία εκφράζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Από το 1991 έχουν καταφέρει να έχουν το φόρουμ του Σάο Πάολο, όπου συμμετέχουν
πάνω από 70, 80, μέχρι με 90 κόμματα τα οποία συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το πάρουμε αυτό ως παράδειγμα, να δούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει και φυσικά χωρίς να θέλουμε να δίνουμε οδηγίες και να λέμε στις κυβερνήσεις τι πρέπει να κάνουν. Οι κυβερνήσεις θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, αλλά εμείς είμαστε πολιτικά κόμματα, είμαστε κινήματα και αυτό θα πρέπει να το δούμε από διαφορετική σκοπιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Θα ήθελα, βλέπω τον Γιάννη Μπούνου. Θα ήθελα να τον χαιρετήσω και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι όπως πάντα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην Ελλάδα και ελπίζω πάντα να είμαι μαζί σας, γιατί ενωμένοι θα νικήσουμε.